Και σήμερα μαζί σας, με πολύ χαρά, μια εύκολη συνταγή, τα υλικά που θα χρειαστείτε. Κρεμμύδι, εύκολα κομμένο. Χυμό λεμόνι, ελαιόλαδο, ζωμό λαχανικών, μουστάρδα, μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα καπνιστή και ντομάτα κονκασέ. Όλα τα υλικά μέσα. Κρατήσω και λίγο για πάνω από το κοτόπουλο. Μουστάρδα πάλι είναι, αν θέλετε να κάνετε πηγάντι και εσείς τη μουστάρδα ή και καυτερή, μπορείτε. Κρατήσω και λίγο το κοτόπουλο. Το έχω πλύνει, το έχω καθαρίσει καλά το κοτόπουλο. Αλατίζω και λίγο από πάνω και λίγο τα υγρά. Σκεπάζουμε στους 200 βαθμούς. Θέλουμε μία ώρα και 15 λεπτά. Εξαρτάται πάντα από το μέγεθος και από το βάρος του κοτόπουλου. Λίγο πριν τελειώσει το κοτόπουλο, θέλει κανένα τέταρτο ακόμα από το χρόνο που του έχουμε βάλει, να φτιάξουμε και το ρύζι. Έχει βράσει το νερό, αλατίζω και προσθέτω το ρύζι. Χαμηλώνω τη φωτιά, περιμένουμε να πιει τα υγρά του. Το ρύζι είναι έτοιμο, κλείνω και τη φωτιά. Το κοτόπουλο το ίδιο. Με προσοχή να μην καείτε. Λοιπόν, βάζουμε τη σάλτσα πάνω στη φωτιά. Και της δίνουμε μια βράση. Έχω αφαιρέσει το κοτόπουλο από τη γάστρα. Έχω ρίξει το ρύζι το προβρασμένο μέσα στη σάλτσα. Το έχω βράσει περίπου για 8 με 10 λεπτά. Γιατί τα υγρά που χρησιμοποίησα δεν ήταν για να μας βράσουν το ρύζι, είναι για να μας το έχουν σχεδόν προετοιμασμένο. Έχω αλλάξει τις γεύσεις εδώ, έτσι έχουν παντρευτεί που λέω. Ας πραντήσουμε και με λίγο μαϊντανό, έτσι για την εικόνα. Είμαστε έτοιμοι. Καλή απόλαυση.